Έτσι. Τώρα, ποιες θαυμάστε τώρα τα 16χρονα. Γιατί εκεί είναι το target group σου? Όχι, αλλά αυτές έτσι εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους πιο έντονα. Παιδιά, έχει φοβερό, φοβερό γέλιο. Τα κοριτσάκια που έρχονται τα μικρά στο καμάρι για να σε συγχαρούν και τα λοιπά. Είναι κάτι κοριτσάκια 5-6 χρονών, τα οποία με κοιτάνε με κάτι τις ματάρες τους και μου λένε οι γονείς θέλουν το βράδυ να κοιμηθούν μαζί σου. Αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα, ενώ σαν να είσαι το παιχνίδι. Είσαι σε μια παιδική θεατρική παράσταση, οπότε κατάλαβες, αισθάνεται ότι είσαι φίλος του. Βλέπω να προσωποποιείται ένα παραμύθι το οποίο τους διαβάζουν οι γονείς τους. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι αυτό? Και μία, εντάξει, και έτσι όπως παρουσιάζεται στη σκηνή. Μεγάλη σκηνή, ωραία σκηνικά. Ναι, αυτό ο Τόμ Σόγερ κάπως θεοποιείται στα μάτια τους. Δημήτρη μου, κλείνοντας, τώρα στις γιορτές υπάρχει κάποια αλλαγή στις παραστάσεις ή κανονικά είστε όπως μας τα είπε? Παίζουμε την Παρασκευή. Παίζουμε την Παρασκευή 2 στα 11.30 και 4 η ώρα το απόγευμα, διπλή, στις 26 του μήνα. Και παίζουμε και την Κυριακή πάλι 11.30 και 3 παρατέταρτο. Πάρα πολύ ωραία. Για να δώσετε την ευκαιρία στον κόσμο που θέλει να έρθει, ναι, να σας δει, να σας απολαύσει. Να έρθουν να το δουν. Είναι ό,τι πρέπει για παιδιά. Και εντωμεταξύ γουστάρουν και μεγάλοι. Μα δεν κατάλαβες. Εγώ χθες πήγα σε ένα χριστουγεννιάτικο πάρκο με την κόρη μου. Μπήκα σε όλα τα παιχνίδια, δηλαδή ανυπομονώ λίγο να μεγαλώσω, να τη φέρνω και στα θέατρα. Παιδιά, ξανά νιώσα. Έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από παράδειγμα. Παιδιά, όχι, αλλά έχεις και μια αφορμή και ένα άλλο. Ότι πας για τη μικρή και πας και βλέπεις το Μισόγειο. Ετοιμάζεις κάτι άλλο? Στο...